ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Έχουμε συνδεθεί ήδη και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό. Στην τακτική σύνοδο, στην τακτική φθινοπορεινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να μην πήραμε πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την άμεση προοπτική, το άμεσο μέλλον, όμως συζητήσαμε πάρα πολύ ουσιαστικά θέματα, στρατηγικά ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα το κρίσιμο που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και τις διαδικασίες μετασχηματισμού και την πορεία της συζήτησης, τον οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει σε αυτές τις προτινόμενες αλλαγές. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το Brexit και τις διαπραγματεύσεις, την πορεία των διαπραγματεύσεων, το μεταναστευτικό ζήτημα, βεβαίως πολύ σημαντικό, θα μας απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, καθώς είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της επόμενης μέρας. Και βεβαίως κουβεντιάσαμε χθες βράδυ αναλυτικά και την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, είχα την ευκαιρία από κοινού με τον Ιταλό ομολογό μου και τον Ισπανό ομολογό μου να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας τόσο για τις τρέχουσες ροές, αλλά όσο και για τις μελλοντικές, τους μελλοντικούς κινδύνους, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει να κάνει κυρίως με τις μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στην Ευρώπη και στις χώρες του τρίτου κόσμου. Εξέφρασα την ανησυχία μου για το γεγονός ότι παρά την αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό συμφωνία, δύσκολη όμως συμφωνία με την Τουρκία, οι ροές υφίστανται ακόμα, σε πολύ μικρότερο βαθμό βεβαίως, αλλά υφίστανται. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρούμε την εγρήγορσή μας και να βρούμε έναν τρόπο πιο άμεσης και πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των ροών σε μια κατεύθυνση βέβαια που δεν θα διαρριγνύει το πλαίσιο των αξιών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση συζητήσαμε τόσο τη δυνατότητα μελλοντικής ενίσχυσης των χωρών προέλευσης των προσφύγων και των μεταναστών, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για να τερματιστεί η κρίση στις χώρες αυτές, να τερματιστούν οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, όσο όμως και την άμεση διαχείριση, όπου είχα την ευκαιρία να καταθέσω κάποιες προτάσεις για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, αποφασίσαμε να έχουμε μια στάση ψύχρεμη αλλά και αυστηρή ταυτόχρονα απέναντι στην Τουρκία. Αυστηρή διότι είναι φανερό πως υπάρχουν αποκλίσεις από τα προαπαιτούμενα προκειμένου να προχωρήσει η σύγκληση. Υπάρχουν παραβιάσεις στο Αιγαίο πολύ σημαντικές καθημερινά, τις οποίες επισήμανα, αδυναμία επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και απομάκρυνση από το πνεύμα της Κοπενχάγης. Συνεπώς το μήνυμά μας προς τη γείτονα είναι ένα μήνυμα αυστηρό, ταυτόχρονα όμως και ψύχρεμο, υπό την έννοια ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε την μεγάλη σημασία της διατήρησης της ενταξιακής προοπτικής και της ενταξιακής πορείας, και ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη σημασία στην συνεργασία μας με την Τουρκία για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ενός παγκόσμιου προβλήματος που, στο οποίο μάλλον η Τουρκία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το Brexit, πρέπει να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά η απόσταση είναι ακόμα μεγάλη.
Η διάθεσή μας απέναντι στο Βρετανικό λαό δεν είναι τιμωρητική διάθεση. Είναι ιστορικές οι ρίζες και οι σχέσεις των λαών της Ευρώπης με τον Βρετανικό λαό. Μας αφορά και μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα η δυνατότητα οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην χάσουν το πλαίσιο των δικαιωμάτων που έχουν σήμερα όσοι από αυτούς ζουν ή σπουδάζουν στη Βρετανία. Μας ενδιαφέρει η πολύ στενή σχέση με τη Βρετανία. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές που θα πρέπει να γεφυρωθούν το ταχύτερο δυνατό για να μην βρεθούμε στην επόμενη τακτική σύνοδο του Δεκέμβρη μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Τέλος, σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρώπης, αποφασίσαμε τον οδικό χάρτη. Η είδηση είναι ότι συμφωνήσαμε, παρά το ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ουσία, ότι μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Εγώ ζήτησα αυτή η συζήτηση να μην διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Να είναι διαφανής, οι προτάσεις να κατατίθενται ανοιχτά και η συζήτηση να διεξαχθεί και με την παρουσία του λαϊκού παράγοντα, υπό την έννοια του ότι πρέπει στις χώρες μας, αλλά και ανοιχτά μέσω των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου, αυτό το διάλογο να τον διεξάγουμε με τρόπο ανοιχτό, δημόσιο, διαφανή και διαδραστικό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση που αφορά το μέλλον τους και την επόμενη μέρα της θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι από τον Γκέτεμπορκ και μετά, που έχουμε ορίσει τις θεματικές συζητήσεις και κυρίως μετά και τη συγκρότηση της γερμανικής κυβέρνησης, φαντάζομαι στις αρχές του νέου έτους, αυτή η συζήτηση θα πάρει και συγκεκριμένη μορφή και θεσμική κρυστάλλωση σε ό,τι αφορά επιμέρους τομές και αλλαγές. Βρισκόμαστε σε μια ίσως πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδικασία, διότι δεν αρκεί μόνο, δεν αρκούμαστε και δεν κλείνουμε, αν θέλετε, τη διαδικασία μονάχα στην απαραίτητη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, αλλά θέλουμε και την καταγραφή των διαφορετικών εκδοχών δεδομένου ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα να δημιουργηθούν συνθέσεις για κάποιους που επιθυμούν πιο γενναία βήματα προς τα μπρος, χωρίς να αποκλείουν κανέναν άλλον, αλλά να δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν όσοι το επιθυμούν και να μην εμποδιστούν από όποιους μπορεί να είναι πιο επιφυλακτικοί ή πιο συντηρητικοί. Η φιλοδοξία μας είναι να προχωρήσουμε σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, διότι θα χρησιμοποιήσω κάτι τετριμένο, έχει ακουστεί πολλές φορές, αλλά ταιριάζει νομίζω στην παρούσα συγκυρία. Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αλλάξουμε θα βουλιάξουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάξουμε, να δούμε όμως πώς και προς τα πού. Η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο με πολύ συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις σε αυτή τη συζήτηση. Αμερική, Βρυξέλλες, Αθήνα, ποιο είναι το μήνυμα για τον ελληνικό λαό? Jet lag, παιδιά, γεια σας.